Η μήνυμα έστειλε από την Ορεστιάδα ο Υπουργό Ανάπτυξη Τάκη Θεοδωρικά, κοστονίζοντα πω το Υπουργείο θα ικανοποιήσει το σύνολο των υποσχέσεων στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ο Υπουργό τόνισε για ακόμη μία φορά ότι η περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα λάβει το σύνολο των χρημάτων συνολικού ύψου 14 εκατομμυρίων ευρώ που έχει αιτηθεί στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου. Το Υπουργείο Ανάπτυξη, παρά τι πολύ αυστηρέ δημοσιονομικές προϋποθέσεις και δεσμεύσεις που υπάρχουν, πρόκειται να ικανοποιήσει το σύνολο, κύριε Περιφερειάρχη, όσων σας έχουμε υποσχεθεί. Συγκεκριμένα, θα πάρετε κανονικά, όπως προβλέπει ο νόμος, τα 14 εκατομμύρια ευρώ για τις επενδύσεις που έχετε εγκρίνει ως Περιφέρεια στο νομό σας. Παρά επαναλαμβάνω την πολύ μεγάλη δημοσιονομική στενότητα, αποφασίσαμε σε συνεργασία με τον Πρωθυπουργό, να πληρωθούν όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν κατατεθεί σε όλα τα καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου. Πρόκειται για 25 σχέδια προϋπολογισμού 34 εκατομμυρίων ευρώ και κρατικής στήριξης 22 εκατομμυρίων ευρώ σε όλους τους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης, της αγροδιατροφής και το 360. Όλες οι προτάσεις που θα έχουν τη βάση θα πληρωθούν όλες κανονικά. Και επίσης γνωρίζετε πολύ καλά ότι στο πλαίσιο μιας συνολικής προσπάθειας που κάνουμε για την ενίσχυση της βιομηχανίας μας για την ενίσχυση του ρόλου τη στο οικονομικό γείχνεσθε. Παράλληλα, υπογράμμισε κατά τη διάρκεια τη ομιλία του πω εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση όλων των αναπτυξιακών σχεδίων που έχουν κατατεθεί στο νομό Εύρου με συνολικό προπολογισμό 33.800.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 22 εκατομμύρια ευρώ αποτελούν κρατική ενίσχυση. Αξίζει να σημειωθεί πω ο Υπουργό αναφέρθηκε στον εξυγχρονισμό που πρόκειται να γίνει στη βιομηχανική περιοχή τη Αλεξανδρούπολη με έργα προπολογισμού 4.700.000 ευρώ, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν στι 30 Ιουνίου 2025. Στηρίζουμε με ένα συνολικό πρόγραμμα που σε όλη τη χώρα φτάνει τα 90 εκατομμύρια ευρώ τα βιομηχανικά πάρκα και στο πλαίσιο αυτό προχωράμε στον εξυγχρονισμό της βιομηχανικής περιοχής της Αλεξανδρούπολης. Το έργο που γίνεται για να βελτιωθούν οι υποδομές της ΒΠΕ είναι περίπου στα 5 εκατομμύρια. Τα μισά από αυτά καλύπτονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από τις χρηματοδοτήσεις που έχει από το Ταμείο Ανάκαμψης.